Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ενοχλεί ο χαρακτηρισμός που είμαι πορτοφόλι της κυβέρνησης? Εντάξει. Σε εμάς, στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι το Ταμείο. Ναι, γιατί από εσάς ξέρατε. Ό,τι και να πούνε οι υπουργοί, το δικό σας τηλέφωνο θα χτυπήσει. Όλα τα υπουργεία έχουν τη σημασία του. Να κάνουμε το πρώτο ρόλο. Βέβαια, γιατί έχουμε δεσμευτεί. Όπως το έχουμε δεσμευτεί. Δεν ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε εδώ τώρα με έναν πλημμυροπαθή. Ο άνθρωπος έχει χάσει το σπίτι του στις 9 Σεπτεμβρίου. Δεν την άκουσα για να σας θυμίσω. Ωραία, τότε να σας τη μεταφέρω ο ακροθυγός. Δεν έχουν πάρει όλοι χρήματα. Ανησυχούν πάρα πολύ για τον χειμώνα που θα έρθει. Είναι άστεγοι. Τι περιλαμβάνει τι ποσοστό βασικά από το πορτοφόλι της κυβέρνησης θα πάει σε αυτούς τους ανθρώπους και τι θα κάνετε και για όσους λένε ότι ακόμη δεν έχουν πάρει χρήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει μία οδό στο Βόλο, μία από τις πολλές, που επειδή δεν εμφανίζεται στο σύστημα του TaxisNet, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματα που είναι 6.000 και κάτι ευρώ για τις οικοσκευές. Αυτό που ξέρω είναι ότι μόλις έρθουν αιτήματα σε εμάς, εγκρίνονται αμέσως. Δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει πείρα των πραγμάτων πια, διότι έχουμε τη μια φυσική καταστροφή μετά την άλλη στη διαχείριση αυτών των κρίσεων και ο οποίος είναι από την περιοχή και έχει και διπλή ευαισθησία. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχω πάει και εγώ ίδιος εκεί, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Το έχουμε προτεραιοποιήσει. Έχουμε Υπουργέ, να δεσμευτείτε λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα ζήτημα, όποιος έχει θέμα με το που στείλει εκεί, λέτε. Στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή στην εφορία για παράδειγμα. Χρησιμοποιούμε όχι μόνο κονδύλια από τον Εθνικό Προϋπολογισμό, αλλά και από τις Βρυξέλλες. Έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι και για του χρόνου έχουμε διπλασιάσει τα σχετικά κονδύλια, ακριβώς διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μας απειλεί απλώς, είναι εδώ. Έχει περάσει την πόρτα και τη δική μας και πολλών άλλων κρατών στην Ευρώπη. Πάμε λίγο, θα μπορούσα να κάνουμε και φόλη σύλληση, αλλά πρέπει να περιστούμε και σε αυτό που άμεσα θέλετε ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές, γιατί είναι και η αντίδρασή τους. Και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι, κύριε Υπουργέ, είναι αν τελικά η πέτη της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τουλάχιστον έτσι φέρεται να αντιδρά και ο αντιπολιτευτικός τύπος, αλλά και ακόμα και οι επιστημονικοί σύλλογοι αυτό λένε. Μας εξοντώνει ο Χατζηδάκης, η κυβέρνηση. Λοιπόν, να τα δούμε. Δεν θέλω να στοχοποιήσω συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, διότι δεν υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες που έχουν μαζευτεί όλοι οι άγγελοι και άλλες επαγγελματικές ομάδες που έχουν μαζευτεί όλοι οι διάβολοι. Όμως για χρόνια παρατηρούμε ένα φαινόμενο, το οποίο το βλέπω εγώ αποτυπωμένο και σε στατιστικά στοιχεία, να μοιραστώ 2-3 αριθμούς μαζί σας. Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει ένα εισόδημα που είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό, από αυτό που βάζει στην τσέπη του ο εργαζόμενος που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Να σας διαβάσω το ένα μήνυμα επίπεδο, για έναν άνθρωπο που δεν είναι τα χρήματα αυτά. Να σας πω και εγώ δύο πράγματα και θα... Είναι πάνω σε αυτό που λέτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται συγκριτικά. Τι φόρους πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τι φόρους πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 500.000 από τους 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα αποκλειστικά από το ελεύθερο επάγγελμα. Από αυτούς, τους 500.000, το 85% είναι κάτω από 10.000 ευρώ ετησίως. Δηλώνει. Κάτω από 10.000 ευρώ ετησίως. Με το τέλος επιτιδεύματος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοί, μαζί, τέλος επιτιδεύματος και φόρος, πληρώνουν το χρόνο 867 ευρώ. Ο μέσος μισθωτός που μας βλέπει τώρα, έτσι, πληρώνει 1.160. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, 867, ο μισθωτός, 1.160. Και ο συνταξιούχος, που εσείς λέτε ότι οι συντάξεις είναι χαμηλές και πράγματι είναι χαμηλές, έτσι, πληρώνει περίπου όσο ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο συνταξιούχος. Στο 81% είναι και τα μπλοκάκια, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν μιλάμε για τα μπλοκάκια. Δεν είναι, λέτε. Όταν σας διαβάσω τώρα το μήνυμα. Μα γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, θέλω να καταλάβουμε, επειδή αυτή την ώρα μας βλέπουν και ελεύθεροι επαγγελματίες,
οι οποίοι προφανώς κάποιοι έχουν λόγους να μην τους αρέσει η παρέμβασή μας, αλλά μας βλέπουν και μισθωτοί και συνταξιούχοι. Είμαστε σε μια γειτονιά, σε μια πολυκατοικία, όπου υπάρχουν και μισθωτοί και συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και κάνετε μια συζήτηση. Πόσο ανεκτό είναι κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο παρακάτω από ένα μισθωτό που μπορεί να τον έχει και στη δούλεψή του, να είναι εργοδότης του. Κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρετε από τηλεοπτικούς, σας παρακαλούμε να μην πάρετε πολλά. Να εμφανίζετε, δεν σας παίρνω πολύ χρόνο, να εξηγήσω το βασικό επιχείρημα. Να εμφανίζεται ο εργοδότης ότι είναι φτωχότερος από τον εργαζόμενο. Να το σκεφτούμε αυτό, πόσο δίκαιο είναι και πόσο επιτρέπει η συνείδησή μας όλων, πολιτικών, δημοσιογράφων και κοινωνίας, να κοιτάζουμε προς μια κατεύθυνση απλώς και μόνο γιατί... Δεν είναι όμως δίκαιο, Υπουργέ, να θεωρείτε εξορισμού κλέφτης. Δεν είπαμε αυτό. Αν δίνετε αυτή την εντύπωση. Δεν το λέω ότι είπατε εσείς. Λέω να το βάλω στο τραπέζι. Να πάμε, σας παρακαλώ, σε ερωτήματα. Αλλά, να συνδυάσουμε ερωτήματα δημοσιογράφων και τηλεθέατων. Σήμερα βγήκαν στατιστικά στοιχεία. Το 84% των ιδιοκτητών των μπαρ στην Ελλάδα δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Δηλαδή, έχεις ένα μπαρ, μπορεί να έχεις και 5 και 10 εργαζομένους, και δηλώνεις ότι βγάζεις το χρόνο λιγότερο από ό,τι βγάζει ο χαμηλότερα αμοιβόμενος εργαζόμενος. Πάμε μήνυμα, σε ένα ερώτημα, Υπουργέ. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και έχουμε πολλά ζητήματα να θέσουμε. Καλημέρα, Βλεμπέ και Σπύρο. Εγώ είμαι ελεύθερη επαγγελματία κομμότρια. Έγκυος με δύσκολη εγκυμοσύνη. Δύο μήνες ήδη δεν δουλεύω, ούτε θα πάρω το επίδομα μητρότητας για 9 μήνες που θα δώσουν γιατί γεννάω μέσα Δεκεμβρίου. Δεν ξεπερνά το χρόνο τα 10.000 ευρώ και το μέτρο αυτό είναι άδικο. Δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι σε αυτό το όριο, πώς θα το Το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό. Δηλαδή μπορεί να πας να αποδείξεις ότι υπήρχε κάποια περίπτωση ανωτέρας βίας, ότι ήσουν άρρωστος, ότι δεν δούλευες για κάποιο διάστημα, ότι έλειπες στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, ορίζεται τι είναι μαχητό και τι δεν είναι στην νομοθεσία, όχι στο νομοσχέδιο. Μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, διότι... λένε πληροφορίες ότι σχεδιάζεται lifting σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Ισχύει αυτό? Εκείνο που είπα και το επαναλαμβάνω είναι αυτό που λέω σε κάθε νομοσχέδιο. Ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση και θα ακούσουμε παρατηρήσεις. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε την εξαποκαλύψη ως αλήθεια, αλλά δεν νομίζω την ίδια στιγμή ότι πρέπει την ώρα που κάνουμε αυτό το βήμα, που είναι ένα βήμα κοινωνικής δικαιοσύνης, και τα χρήματα αυτά θα τα διαθέσουμε, όπως δείτε, θα δείτε και στον προϋπολογισμό, για να έχουμε παραπάνω στήριξη των νοσοκομείων και της παιδείας, την ίδια στιγμή να ξαναγυρίσουμε πίσω και να πούμε «Α, δεν βαριέσαι, ας είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι τα υποζύγια και ας εξακολουθήσουν να είναι τα υποζύγια, δεν πειράζει». Αυτό δεν θα το πάντως πω. Αποκλείεται το ενδεχόμενο ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δεν απασχολεί εργαζόμενο να έχει έσοδα λιγότερα από ένα μισθωτό. Προσέξτε, κάνουμε εξαιρέσεις πολύ σαφείς για τα 5 χρόνια. Για τα 3 χρόνια που ξεκινάει μια δραστηριότητα κάποιος, δεν υπάγεται στο σύστημα αυτό των τεκμήριων. Μετά στον 4ο χρόνο κατά 33% και στον 5ο χρόνο κατά 67%. Ένα ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι, δουλεύεις ως ελεύθερος επαγγελματίας για 6 χρόνια, για 10 χρόνια, για 15 χρόνια και βγάζεις λιγότερα από ό,τι βγάζει ο υπάλληλός σου, ο χαμηλότερα αμοιβόμενος υπάλληλός σου. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί δουλεύεις για 10 χρόνια και δεν... Με συγχωρείτε, όχι, γιατί δεν πάει να γίνεις υπάλληλος, αφού λες ότι βγάζεις λιγότερα από τον υπάλληλό σου, να παίρνεις περισσότερο. Καθόλου. Είναι νομίζω ένα λογικό επιχείρημα. Δουλεύεις 10 χρόνια και δηλώνεις ότι παίρνεις λιγότερα από τον υπάλληλό σου. Κάτι λάθος πάει σε σένα. Γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν πάει να γίνεις υπάλληλος, όπως είπα, να παίρνεις τα λεφτά του υπαλλήλου σου. Με συγχωρείτε, δεν θα καθόμαστε εδώ πέρα να κοροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από λαϊκίστικα κλισέ. Να εξοργίζουμε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είναι χαμηλά αμοιβόμενοι και να τους βάζουμε να πληρώνουν και παραπάνω φόρους. Εγώ τουλάχιστον έχω συνειδησιακό θέμα. Όποιος δεν έχει, ο καθένας έχει τη δική του συνείδηση. Είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τηλεθεατές του τώρα μας, γιατί μας έχετε πλημμυρίσει με μηνύματα. Συγχρονία θα τα ρωτήσουμε όλα αυτοί οι τηλεθεατές. Έχουμε βομβαρδιστεί. Και μας έχετε στείλει και δικηγόροι και ιατρικοί και ηλεκτρολόγοι. Και χθες είχαμε εκπροσώπους επιμέρους αλλαγές. Εγώ θα ξαναρωτήσω μετά και τις αντιδράσεις, γιατί εδώ πέρα πάμε να δούμε ξανά και το κίνημα της λεγόμενης γραβάτας. Αντιδρούν οι δικηγόροι, λένε ότι θα κατέβουν σε κινητοποίηση. Επιμέρους αλλαγές, το σκέφτεστε? Υπάρχουν αντιδράσεις συγκεκριμένες? Σας απάντησα. Αν υπάρχει... Τα κλιμάκια δηλαδή μπορεί να ξαναδούν
όλο αυτό το πράγμα, εάν κάπως για κάποιες κατηγορίες μαζεύεται. Δεν πάμε να ανατρέψουμε το νομοσχέδιο, γιατί προφανώς το σκεφτήκαμε, πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όπως συμβαίνει, ξαναλέω, σε κάθε νομοσχέδιο, τώρα θα τεθεί σε διαβούλευση και ένα νομοσχέδιο για τις τράπεζες και τα funds. Εξ ορισμού, σε όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης και κάθε κυβέρνησης, γι' αυτό γίνεται η διαβούλευση, γίνεται συζήτηση. Υπάρχει μια κατηγορία συγκεκριμένη, λοιπόν, που έχετε δώσει? Όχι, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Μα με συγχωρείτε, αφού δεν έχει αυτή την ώρα τεθεί καν σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, τι αλλαγές θα σας παρουσιάσω σε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση? Στους δικηγόρους τι απαντάτε, γενικά στους επιστημονικούς συλλόγους, που λένε ότι εμείς θα κατεβούμε σε κινητοποίηση. Θα βρείτε μπροστά σας το κείμενο της γραβάτας. Η απάντηση είναι ότι γίνεται μία ζυγισμένη παρέμβαση, και για να σας δείξω, θα μου επιτρέψετε και πάλι δύο αριθμούς να αναφέρω. Τους εξεντώνετε, λέει, και δείτε τους νέους δικηγόρους. Είναι Υπουργέ, επειδή είστε γνώστης. Έχω εδώ τα στοιχεία. Έχω εδώ τα στοιχεία. Έτσι. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ακούστε. Μέχρι τώρα οι εισπράξεις που έχουμε στη φορολογία στην Ελλάδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες αντιστοιχούν με το 0,8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 2,1. Σχεδόν τριπλάσιο. Και πάμε από το 0,8 με την παρέμβαση αυτή στο 1,1-1,2. Δηλαδή μένουμε και πάλι στο μισό του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια ζυγισμένη παρέμβαση. Αν θέλετε να δείτε τη συνεισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, στην Ελλάδα είναι 2,1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος είναι 5,1. Δηλαδή βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα ξεκάθαρης αδικίας. Και η κυβέρνηση πρέπει να έχει όλη την εικόνα μπροστά. Πολλοί διαφεύγουν οι δικηγόροι, κύριε Υπουργέ, γιατί ο κύριος Βρεβιστός δήλωσε ότι τους εξεντώνεται. Οι νέοι δικηγόροι είναι έξαλλοι. Δεν μιλάω για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, ούτε στοχοποιώ επαγγελματικές ομάδες. Διότι και μέσα στους ελεύθερους επαγγελματίες θα δείτε ότι το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει το 50% των φόρων των ελεύθερων επαγγελματιών. Δηλαδή μέσα στους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν εκείνοι που πληρώνουν και εκείνοι που δεν πληρώνουν. Άλλοι που πληρώνουν λιγότερο και άλλοι που πληρώνουν περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως πρέπει να δούμε και μέσα στους συγκεκριμένους κλάδους και να το δει και ο καθένας με τη συνείδησή του αν αυτό το φαινόμενο είναι ανεκτό ή όχι. Έτσι το θέλω. Να πάμε στους πολίτες τώρα. Ναι, γιατί εδώ και είναι και ένα θέμα. Ναι. Δηλαδή, εμείς εχθές τώρα ξαναλέω, αν οποιοδήποτε εισηγείται να κρατήσουμε το σημερινό σύστημα, να το κρατήσουμε, αλλά να σταματήσει η συζήτηση από εκεί και πέρα. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι ότι, που λένε το εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν τα συνήθη υποζύγια και τι κάνετε για τη φοροδιαφυγή κτλ. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε και το σκύλο ολόκληρο την πίτα χορτά. Την πίτα ολόκληρη το σκύλο χορτά. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι είναι κάτι που προσπαθεί από το 1993 να το κάνει το ελληνικό κράτος, με το να είναι στο ράλι, να λέει το 1993 ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Κάνουμε βήματα μπροστά. Ωραία, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, βγήκε και είπε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τα οικονομικά της χώρας, πώς εξελίσσονται όλες τις τελευταίες δεκαετίες και τοποθετούνται κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε λίγο, θέλω να μείνουμε σε αυτό και για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος λέει. Χθες φιλοξενήσαμε και λέει: έρχεται ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτό που ισχυρίζεστε δηλαδή και εσείς, και λέει: δεν μου κάνει έκπτωση γιατί τον πληρώνω χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, πόσο κόσμος θα πιστεί να ζητά απόδειξη όταν το 80% των εσόδων ενός νοικοκυριού δεν υπολογίζεται στο αφορολόγητο, στα έξοδα. Υπάρχουν. Γιατί να ζητήσω, αν εγώ πληρώνω αν εμένα μου κάνει το 80% από το πορτοφόλι μου, δεν μπορώ να το δηλώσω στα έξοδά μου. Γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο? Υπάρχουν αποδείξεις που χτίζουν το αφορολόγητο. Και ισχύει και υπάρχει αυτό το σύστημα και εφαρμόζεται σήμερα. Και υπάρχει και ένας αυτοματισμός. Διότι δεν χρειάζεται να την πάρεις την απόδειξη, επειδή λειτουργεί ηλεκτρονικά το σύστημα, πηγαίνει στην τράπεζα και από την τράπεζα πηγαίνει στην εφορία. Χτίζεις το αφορολόγητο και σε περιπτώσεις που συναλλάσσεσαι με υδραυλικούς, με ηλεκτρολόγους, με κομμωτήρια κτλ. Και είναι διπλές οι εκτόσεις, διπλό το χτίσιμο του αφορολόγητου σε περίπτωση που μιλάμε για γιατρούς. Και επίσης, όταν μιλάμε για μισθωτούς, μπορεί να μειώσουν τη φορολογία τους μέχρι 5.000 ευρώ όταν διαβιβάζονται τέτοιου είδους αποδείξεις. Άρα το σύστημα υπάρχει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι καταργούμε τελείως το ΦΠΑ. Και δεν έχουμε καθόλου ΦΠΑ. Πηγαίνει στο 0% και πάτε να αγοράσετε ένα πουκάμισο, το οποίο κάνει 100 ευρώ. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ, τίποτα. Πάλι, εάν υπάρχει αυτή η νοοτροπία,
της φοροδιαφυγής, μπορεί ο άλλος να σας πει, μην το βάλουμε 100, ας το βάλουμε 50 για να πληρώσω κι εγώ λιγότερους φόρους. Ή θα σου κάνω μια έκπτωση και θα το αγοράσεις 90, αν μου αφήσετε το δηλώσω, αν μου αφήσετε το δηλώσω 50 ή 60. Ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, 80. Επομένως, εδώ ας προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε με όρους κοινής λογικής, διότι εάν δεν κάνουμε κάποια στιγμή τέτοιου είδους παρεμβάσεις που σας έδειξα πόσο ζυγισμένες είναι, θα διαιωνιστεί αυτό το πρόβλημα, και ενώ παριστάνουμε ότι ενδιαφερόμαστε για το δίκαιο και για τη δεοντολογία κτλ., στο τέλος όλες αυτές οι φωνές θα οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο. Άρα θα δώσετε μία μάχη εσείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις οριζόντιες. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις οριζόντιες. Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονότητα... Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, μισθωτοί, συνταξιούχοι και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται, γιατί μιλάω και με αυτούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, εδώ ζούμε όλοι, στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα η αντιπολίτευση. Δεν το είχατε βάλει στο πρόγραμμά σας. Με συγχωρείτε. Είχαμε μιλήσει. Αυτό μας δεν είναι. Είχαμε μιλήσει για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, που την κάνουμε και τη φέρνουμε και ένα χρόνο νωρίτερα. Κάνουμε 50% μείωση για αυτούς που είναι πάνω από το τεκμαρτό όριο και 25% από του χρόνου για αυτούς που είναι κάτω από το όριο, και κάνουμε μικρότερη για αυτούς που είναι κάτω από το όριο για να τους δώσουμε το κίνητρο να δηλώσουν εισόδημα. Είχαμε μιλήσει για εξορθολογισμό του συστήματος κριτηρίων και είχαμε μιλήσει και για φορολογική συμμόρφωση. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Απλά το πώς θα είχατε πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει κανείς τη φοροδιαφυγή μένοντας με σταυρωμένα χέρια. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι η μόνη παρέμβαση που κάνουμε. Έχω εδώ 10 ακόμα παρεμβάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε και που είναι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με τα POS, ναι, η επέκταση των POS και σε άλλες δραστηριότητες ηλιανικής, η γενίκευση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, η υποχρεωτικότητα του συστήματος My Data, το ότι θα γίνονται πια οι αγοραπολισίες των ακινήτων μόνο με τραπεζικά μέσα πληρωμής, τα μέσα για το λαθρεμπόριο, τα νέα μέτρα για το λαθρεμπόριο. Το λέω διότι έχουμε πράγματι πάρει την απόφαση να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή όσο πιο πολύ γίνεται και σε όσα περισσότερα επίπεδα γίνεται, με ένα πνεύμα δικαιοσύνης. Θέλουμε μια δίκαια κοινωνία ή θέλουμε να υπάρχουν οι έξυπνοι και τα κορόιδα. Τα κορόιδα οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, και οι έξυπνοι οι οποίοι βρίσκουν τρόπους. Αρκεί να μην καταλήξουν κορόιδα οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι έξυπνοι είναι οι παράγοντες και οι ρυθμιστές της αγοράς που τώρα χτυπάνε την ακρίβεια στα ύψη. Όταν σας και εδώ και αρκετές ημέρες η κυβέρνηση δεν φαίνεται να το ελέγχει. Ο μέσος μισθωτός πληρώνει 1.160 ευρώ και ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας της κατηγορίας αυτής, την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, 867. Με συγχωρείτε, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το ανεχόμαστε και ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτά τα κλισέ, τα οποία έρχονται σε αντίθεση κατά την άποψή μου με την κοινωνία και σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα όσων μας βλέπουν αυτή την ώρα. Πάμε και σε άλλα ερωτήματα. Να πάμε λίγο και σε άλλα ερωτήματα. Πάντως, ευχαριστούμε γιατί είστε υπομονετικός και εντάξει. Απλά έχετε μεγάλες εκτάσεις και προσπαθούμε να προλάβουμε στον χρόνο να κάνουμε μεγαλύτερα ερωτήματα. Γι' αυτό εφαρμόμαστε και πιεστικοί. Πραγματικά δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Να πούμε λίγο για τα πάση, γιατί ρωτάει και ο κόσμος. Βεβαίως. Τι θα γίνει με τα χρήματα που θα δοθούν στους πολίτες. Λοιπόν, όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια των δύο κρίσεων που αντιμετωπίσαμε, του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης, επιχειρήσαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία όσο περισσότερο γίνεται, εξαντλώντας τις δυνατότητες. Και συνεχίζουμε προσαρμοζόμενοι, αν θέλετε, και σε αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη. Ήδη για το ρεύμα, όπως γνωρίζετε, ο κύριος Κυλακάκης, πέρα από το επίδομα θέρμανσης, μίλησε και για ένα άλλο επίδομα που αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι θερμαίνονται όχι με πετρέλαιο, αλλά με άλλα μέσα. Και αυτό ανακοινώθηκε ήδη και ισχύει και θα ισχύσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι βασικό για τη νέα χρονιά είναι ότι έχουμε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, θετικές για τους πολίτες. Μιλάω για τις αυξήσεις μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια. Μιλάω για τις αυξήσεις στις συντάξεις. Μιλάω για την αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά. Μιλάω για την επιστροφή των τριετιών μετά από πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά, την αύξηση επίσης του αναπηρικού επιδόματος. Όλα αυτά θα έρθουν και θα στηρίξουν σε κάποιο βαθμό την κοινωνία,
στο μέτρο που μας το επιτρέπουν οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και στο μέτρο που έχουμε και έσοδα. Έτσι, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και σε σχέση με αυτή τη χρονιά, με το 2023, έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω, ότι πέραν όσων έχουμε κάνει ήδη, γιατί νομοθετήσαμε και μετά τις εκλογές το 50% του προεκλογικού μας προγράμματος, αμέσως από τον Ιούλιο, και αυτά που σας ανέφερα συνδέονται με αυτό, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού, προκειμένου να δούμε όσο περισσότερο γίνεται τη στήριξη των πολιτών. Προφανώς το θέλουμε. Αυτό που σας είπα πριν, να κινούμαστε με πνεύμα δικαιοσύνης, αντανακλάται και σε αυτή την πτυχή της πολιτικής μας. Εξαρτάται όμως από τις δυνατότητες που θα έχουμε από τον προϋπολογισμό. Παρατηρούμε κάθε μέρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Κοίταξε, δεν προλαβαίνω να διαβάσω, δηλαδή προσπαθώ λίγο αυτή τη στιγμή το κεφάλι μου μέσα, οι σκέψεις μου είναι. Δεν πειράζει. Χαοτική κατάσταση. Εγώ γιατί έχω χρόνο. Θέλω, αν θέλετε, διαβάστε, ταυτόχρονα τον ακούω. Και παράλληλα μας στέλνετε, δηλαδή τα μηνύματα που έρχονται. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Πάμε, διάβασε μήνυμα τώρα. Διαβάστε, σας είπα εγώ, αν έχετε εσείς χρόνο, έχω. Για το ρεύμα μας λέει, ας πούμε, ο κόσμος. Αν θα δώσετε το επίδομα, τι επίδομα θα είναι αυτό, πόσο χρήματα θα είναι. Που το διαβάζετε, σας απάντησα. Λοιπόν, έχουμε την απόφαση του Ελληνικού Συνεδρίου. Όλοι οι συντάξεις στα επίπεδα του 2012. Είναι κάτι που αντιμετώ, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Δεν έχω διαβάσει αυτή την απόφαση. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ πρόχειρα. Μπορώ πάντως να σας πω ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές. Αλλά και οι δυνατότητες οι οποίες έχουμε, έχει κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή η δικαιοσύνη θα σας πει, παρόλο το δικαστήριο θα σας πει, δώστε τα χρήματα στους πολίτες. Κάποιος πρέπει να μας πει επίσης. Τους οφείλονται, είναι η πορεία της ζωής τους. Εδώ έχει ληφθεί. Πρέπει να τα πάρουν πίσω και λέει την κυβέρνηση, όχι, έχω σπίτι το πρωτοφόρη. Μια στιγμή, παρακαλώ. Διότι το ελεκτικό συνέδριο για μισθωτούς, για συνταξιούχους κτλ., για συνταξιούχους βασικά, έχει πάρει 49, δεν κάνω αποφάσεις, που έχουν δικαιώσει τις θέσεις των κυβερνήσεων, των κατά καιρούς κυβερνήσεων. Εδώ μιλούσαμε για μια απόφαση που αφορούσε τους δικαστικούς. Αυτή ήταν η απόφαση. Ναι, και ναι, εδώ ναι, είναι, ναι, ναι. Κατά το δημοσίευμα, μια απόφαση που αφορά στους πανεπιστημιακούς. Ναι, τη δεύτερη απόφαση δεν την ξέρω. Άρα άνοιξαν οι ομάδες, αυτό φαίνεται. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι το οποιοδήποτε κράτος, και προφανώς η Ελλάδα, που πέρασε και από τη δεκαετή κρίση, μπορεί να πληρώνει στο βαθμό που έχει χρήματα να πληρώνει. Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης των πολιτών, οι κυβερνήσεις να πληρώνουν τις αποφάσεις. Δεν είναι, δεν είναι θέμα λογικής επίσης ότι εμείς οι κυβερνήσεις πρέπει από κάπου να βρούμε τα λεφτά. Θέλετε, κύριε Χαριτάτο, να έρθουμε να σας φορολογήσουμε περισσότερο προκειμένου να πάρουν τα χρήματά τους οι ανώτατοι δικαστικοί, γενικότερα οι δικαστικοί, αν θέλετε να το πείτε. Εντάξει, άμα αρχίζουν να φορολογούνται και επειδή οι πολιτικοί και επειδή μου το θέλετε, επειδή μου το λέτε, ρωτάω κι εγώ προκειμένου, αν θέλετε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε, αλλά να πληρώσετε. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θες άλλα ερωτήματα. Θες να κάνουμε κι άλλα. Έχουμε βομβαρδιστεί. Έχεις την υπουργή. Για παράδειγμα, εδώ λένε ότι μπορεί να αναγκαζόμαστε, επειδή έχουμε λάβει τέτοια πολλά μηνύματα, ότι στην ουσία αναγκάζονται να μην δηλώνουν κάποια χρήματα, γιατί τους στραγγίζεται με το 45% και δεν μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Κοιτάξτε, σας διάβασα συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι, αλλά πίσω από τους αριθμούς, κύριε Υπουργέ, όχι, που είστε σε αυτό. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι και ζούμε στην κοινωνία. Και υπάρχει και μια ακρίβεια. Τώρα, εάν πιστεύετε εσείς ότι οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι ιδιοκτήτες των μπαρ, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο επίπεδο, είναι φτωχότεροι από ένα συνταξιούχο ή ένα μισθωτό που πληρώνεται από κάτω το μισθό, να μας το πείτε. Έτσι ώστε και εμείς να προσαρμόσουμε την πολιτική μας. Διότι αυτή την ώρα γίνονται κραυγαλαία λάθη, τα οποία επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη, 21.000 ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Δηλαδή τους δίνουμε, επειδή δηλώνουν κάτω από 3.500 ευρώ αυτή η ομάδα, οι 21.000, ναι, τους δίνουμε και 270 ευρώ το μήνα για στήριξη. Το διορθώνουμε το λάθος. Ποιος φταίει αυτό? Το ερώτημα είναι, το στηρίζουμε ή δεν το στηρίζουμε αυτό? Ωραία. Ή θέλετε να διαιωνιστεί αυτό? Ωραία. Και να έχουμε, ένα συνταξιούχο που να βλέπει δίπλα του ένα ελεύθερο επαγγελματία, κύριε, που να παίρνει και από το κράτος και επίδομα 270 ευρώ το μήνα. Ψάξτε το, βρείτε το, το πείστε το. Κύριε, είναι λίγο παράδοξο να στηρίζουμε τους πλουσιότερους εις βάρος των φτωχότερων, ενώ με τα ερωτήματα. Άλλο ένα ερώτημα. Δηλαδή, πραγματικά, και ευχαριστούμε πολύ
Όλοι στου τηλεθεατέ. Γίνεται χαμό εδώ. Τα πρόστιμα, λέει ένα φίλο τηλεθεατή, λέει να επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψου 1 εκατομμύριο στι πολυεθνικέ κτλ. Ένα εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Εσχροκερδούσαν λοιπόν και είναι και πολύ δημοφιλή τα προϊόντα του και συγκεκριμένα απορριπαντικά και διάφορα άλλα είδη. Θα τα εισπράξουμε και αυτά τα χρήματα πού θα πάνε. Εννοείται. Όπως μα έχουν κάνει προσφυγέ, πότε δεν θα το έχουν πει. Εννοείται. Κοιτάξτε. Επιβλήθηκαν τα πρόστιμα με βάση την νομοθεσία. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είμαστε εμείς το αρμόδιο Υπουργείο. Θυμάστε τη συζήτηση όταν μπήκανε οι φόροι για τα υπερκέρδη στις εταιρείες, στις ηλεκτρικές και μετά, στα και μετά στα διελιστήρια και είχαμε συζήτηση τόσους μήνες. Θα τα εισπράξετε. Λοιπόν, ναι, τα εισπράξαμε και τα εισπράττουμε. Εδώ βεβαίως υπάρχουν οι διαδικασίες που υπάρχουν από τον νόμο σε σχέση με τη δικαιοσύνη και τις προσφυγές. Η βούληση πάντως του κυρίου Σκρέκα και του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι εδώ. Μπήκε 1 εκατομμύριο πρόστιμο σε μία πολυεθνική. Στο ταμείο μπήκε το εκατομμύριο. Όχι. Προχτές μπήκε το πρόστιμο, συγγνώμη. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που. Και για εσάς είναι η βιτρίνα επικοινωνίας που είναι τα πρόστιμα. Και εκείνο το οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Εκείνο το οποίο οι εταιρείες που έφαγαν πρόστιμα το καλοκαίρι και φάγανε 500.000, από όσο ξέρω, τουλάχιστον κάποιες από αυτές, αν όχι όλες, πάντως κάποιες από αυτές το ξέρω σίγουρα, δεν προσέφηγαν καν. Γιατί δεν προσέφηγαν καν. Γιατί είχαν οικονομήσει τόσα μέχρι να ρίξουν τα πρόστιμα εσείς. Γιατί ξέραν ότι ήταν καλά θεμελιωμένη η απόφαση. Και τα πρόστιμα επιβάλλονται βάσει συγκεκριμένη λογική και τα πρόστιμα που μπήκαν στι πολυεθνικέ μπήκαν ακριβώ με την ίδια λογική που μπήκαν τα πρόστιμα και στι άλλε εταιρείε, στι ελληνικέ, στι μεγάλε εμπορικέ αλυσίδε. Η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε, δεν προτίθεται να χαριστεί σε κανένα για τον απλό λόγο ότι είμαστε εκλεγμένοι από του Έλληνε πολίτε. Μα έχει ψηφίσει το 41% και δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία μα σε κανένα. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν πρακτικές εσχροκέρδειας για τις οποίες και εμείς αγανακτούμε το εξίσου με εσάς. Θέλω να δείξω κάτι, Κυριακή. Σε παρακαλώ, δείξα αυτή τη στιγμή την οθόνη του iPad. Τι έχω. Λοιπόν, τα πόσα μόλις μηνύματα. Τώρα, επειδή, κοιτάξτε, σε αυτή την εκπομπή δεν λέμε ψέματα. Το αν θέλετε, όχι και το λέω, γιατί είστε ένας φίλος τηλεθεατής. Άντε ρε, που έχετε μηνύματα. Εδώ πέρα είναι στα δευτερόλεπτα αυτό. Εντάξει, θα απαντήσουμε και στην τηλεθεατή. Γιατί. Όχι, και δεν το λέω για εσάς, γιατί λέει στο ένα φίλο τηλεδέτη που θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Οπότε θέλω να του πω. Ότι υπάρχουν μηνύματα που έχουν. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν το λέω για εσάς. Ας έρθει η κάμερα πίσω. Δεν το μα τη δηλαδή, εδώ πέρα είναι περισσότερο, στα λεπτά δεν αμφισβήτησα. Άμα θέλει, φίλε τηλεθεατή, όσο τον έχουμε τον Υπουργό, αντί να νομίζω ότι εδώ πέρα πουλάμε παπάντζε, στείλε το μήνυμα. Τώρα θα απαντήσω. Κάτσε να σχολιάσω. Χάσω ένα λεπτό να μιλάω στον τηλεθεατή που κάνει πλάκα μαζί μα. Πολύ περισσότερο δεν αμφισβήτησα ότι υπάρχουν και κάποιοι που προφανώ στενοχωρούνται από τι πολιτικέ μα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε με όρους όλοι κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και προόδου. Τι θέλουν. Στο χωριό, στο καφενείο, μας στέλνει φίλος τηλεθεατής. Θα κλείσει, λέει, το καφενείο, έτσι όπως το πάτε. Υπάρχουν αυτό. Υπάρχουν, όπως υπάρχουν στους νέους, υπάρχουν και στα μικρά χωριά κάτω από 500 ευρώ, 50% έκπτωση και υπάρχουν και στα νησιά. Κάτω από 3.100 κατοίκους, όπως ορίζεται σταθερά, εκπτώσεις. Τα έχουμε σκεφτεί όλα. Υπουργέ. Πρέπει να ξανάρθετε να ομολογήσετε τα μηνύματα. Όταν θα όλα λέτε, εγώ τον πέντε χάρη στις κάλες. Να κάθισα εδώ και σας είπα, αν θέλετε, να συζητήσουμε κι άλλο. Τον πέντε χάρη στις κάλες στις εκλογές, έφευγε ο Υπουργός. Τι κάνετε, Υπουργέ, τι κάνεις, λέω. Δεν μου έχετε έρθει ακόμα, λέω, και έχω παράπονο. Και θα έρθω. Είχατε δίκιο και να. Όχι, όχι, το λέω γιατί, επειδή σας έχω και μια προσωπική εκτίμηση και έτσι σεβασμό, δεν το κρύβω από τους τηλεθεατές, γιατί άλλο να σέβεσαι έναν πολιτικό και άλλο να έχεις επαφές μαζί του άλλες. Εμείς έχουμε μια υγιή. Σας ευχαριστώ πολύ και την χάρηκα τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Όχι, θα τα ομαδοποιήσουμε, σας το λέμε, θα ξαναρθείτε. Θα ξανάρθετε. Γιατί τώρα εδώ μας έχει πλημμυρίσει ο κόσμος και εγώ αισθάνομαι και πώς λέει. Το ύφος του Υπουργού το βλέπεις, δεν είναι ικανοποιημένο, θα ξανάρθει, πώς το βλέπεις. Φωνάξτε, ειλικρινά. Γιατί να μην. Γιατί. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Δώσατε τη δυνατότητα να πω αυτά τα οποία νόμιζα. Μπορεί να τον κόβαμε σε κάποια πράγματα. Και να ξέρετε ότι μιλάω από την καρδιά μου. Αυτά πιστεύω. Τώρα δεν είναι υποχρεωμένο κάποιο να συμφωνεί μαζί μου, αλλά αυτά πιστεύω πάντα. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου σας περιμένουμε εδώ για να δούμε τι δώρα θα δώσετε και για τις γιορτές σας. Θα περάσετε ιερά εξέταση, λογοδοσία. Να είστε καλά. Γεια σας, Υπουργέ.